στα Toho Studios βρίσκεται ο ένας και μοναδικός Yoshi Amao, που και σήμερα έρχεται με άγριες διαθέσεις. Η θρυλική εφτάδα κάνει την είσοδό της στο στούντιο του Ντοκόντζο και αποθεώνεται από το κοινό της. Δανδάν, τσιτσιά γκρουπ να πήγαινε, ναι. Just seven people. You have patience. Yes. A little. ちょっとだけ持ってる。まあまあ君の場合いいでしょう。さあそんな忍耐強いという君たちにぴったりのゲームが今日の最初のゲームです。今日の最初のゲームはこれだ。Τα παιδιά παγώνουν. Κοιτούν αποσβολωμένοι το καινούριο παιχνίδι. Ούτε που φαντάζονται τι τους περιμένει. What kind of game do you think? Swimming. Swimming. Ωιόγου. You wanna swing? Yes, I like swimming. Ωιόγιταϊ, μπορώ να κοιμηθώ. Μιζιόμιταϊ. Σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες θα πρέπει maximum για 5 λεπτά να σταθούν όρθιοι πάνω στον ταλαντευόμενο πάσαλο που περιτριγυρίζεται από βρωμόνερα, αποφεύγοντας με την ασπίδα τους τις μπάλες που τους πετούν οι Ιαπωνέζοι. Σα, それでは早速運命のくじ今日のトップバッターを決めていただきましょう。ミスターフー、どうぞ。ファーストチャレンジャーイズ。フラベさん。スタンバイしてください。ミハリス、don't use your left hand.Okay. Rotting fish tank. Let's go. Μιχάλης κρατάει την ασπίδα του και τιμώντας τους προγόνους του, αποφεύγει τις μπάλες που πέφτουν με ορμή πάνω του. Τους προκαλεί να πετάξουν περισσότερες. Οι Ιαπωνέζοι το έχουν πάρει πατριωτικά. Κάνουν τα πάντα για να τον ρίξουν στα βρωμόνερα. Τον χτυπούν πισόπλατα. Εκείνος λυγίζει, μα δεν πέφτει. Φοβούνται όλα τα παλικάρια. Τελικά τα κατάφερε. Οι Ιαπωνέζοι ιτήθηκαν για τα καλά. Σειρά έχουν τα γυναικόπαιδα. Η Αγγελική είναι λίγο φοβισμένη. Δεν κουνιέται από τη θέση της, βγάζει μικρές κραυγές πόνου, ενώ κάθεται και τρώει παθητικά τις μπάλες που πέφτουν βροχή πάνω της. Πετάει την ασπίδα της. Ούτως ή άλλως, ένα άθροιστο αξεσουάρ ήταν. Οι Ιαπωνέζοι τη χτυπούν αλίπητα και τελικά τη ρίχνουν στο βούρκο. Για να δούμε πόσο κράτησε Μίστερ Φου. 23 Ο Παναγιώτης είναι ένας παίκτης με βαρύτητα. Κάτι σαν τον Big Sofo του Big in Japan. Τους προκαλεί ακόμα περισσότερο κάνοντας χορευτικά. Οι Ιαπωνέζοι πετούν ασταμάτητα τις μπάλες πάνω του, αλλά βρίσκουν τοίχο.
Αντί να κουραστεί αυτός, μάλλον κουράστηκαν εκείνοι. Έχει θράσος αυτό το αγόρι. Μάλλον βρήκαν το μάστορά τους. Οπισθοχωρούν. Τελικά ο Παναγιώτης βγαίνει αλόβητος από αυτή τη μάχη. I think we listen, Mr. Who got them? Η Ασούντα βρίσκεται στο κέντρο των συμπλοκών. Γνωστή για το επαναστατικό της πνεύμα, αμέσως δέχεται επίθεση από μπάλες. Κρύβει το κεφάλι με την ασπίδα της, μπας και γλιτώσει από τα βόλια των οχτρών. Αυτά είναι. Τους εκνεύρισε ο προηγούμενος και βγάζουν τα αποθυμένα τους στην Ασούντα. Εκείνη δεν βαστάει άλλο τα γιαπωνέζικα βασανιστήρια. Πέφτει στα βρωμόνερα και πάει τρέχοντας να πλέξει τη φανέλα του στρατιώτη. You've got so many attacks of balls, 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 yeah? Ασούντα νο κυροκου 3분 연주 7秒 3:47 Ο Μιχάλης έμαθε για τη σύραξη των Ιαπωνέζων και πήρε αμέσως θέση. Δυστυχώς οι εχθροί βρήκαν την αχίλιο πτέρνα του και τον έριξαν στα τάρταρα. How you feel? I'm a little bit afraid of the balls. Ξεκινάει με υποπάθεια. Οι Ιαπωνέζοι δεν κάνουν ανατοχή. Χτυπούν όπου βρουν και τη ρίχνουν. Μα καλά, δεν τους έχει μιλήσει ποτέ κανείς για την ευγενή άμυλα. The big balls, the big problem. Γιόντζι, κόβια! Ο Βασίλης δέχεται κατά μέτωπον επίθεση. Καλύπτει τα νότα του. Όμως ο μπαλοπόλεμος δεν έχει τελειωμό. Κρατάει αντίσταση, αλλά η ισορροπία του τον πρόδωσε. Τελικά έπεσε στη μάχη. 1:30 Ο Μιχάλης και ο Παναγιώτης με 5 λεπτά αντίσταση κατατρόπωσαν τους Ιαπωνέζους. Σε αντίθεση με την Αγάπη που από ό,τι φαίνεται έχασε τη μάχη στα 45 δεύτερα. Στορυμένο δατσρακσένικιβα Αγάπη! Η Αγάπη θα έχει την ευκαιρία να βάλει τα δυνατά της στο επόμενο παιχνίδι. Προς το παρόν όμως θα φύγουμε από τα Toho Studios και θα πάμε σε μια παραδοσιακή γειτονιά του Τόκιο. Εκεί που ζουν οι πολυσυζητημένες γκέισες. Οι αναμνήσεις μιας γκέισες. Οι άντρες νομίζουν πως οι γκέισες είναι μεγαλωμένες να τους υπηρετούν. Αλλά κάνω μεγάλο λάθος. Οι γκέισες είναι όμορφες, μορφωμένες, ξέρουν να χορεύουν, να τραγουδάνε και πάνω απ' όλα ξέρουν να σου πετάνε τη βεντάλια τους αν δεν τους φερθείς σωστά. Η Καλομήρα, από ό,τι φαίνεται, έχει μπει για τα καλά στο πετσί του ρόλου. Οχάιο γκοζάιμας. Είστε καλά. Κοιμηθήκατε καλά. Η Καλομήρα είναι εξαδέλφη. Εξαδέθητης. Θέλω να σου πω ότι να είσαι γκέισα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει χρόνια εκπαίδευση και είναι μια τέχνη που είναι πολύ δύσκολη και έχει πολλά μυστικά. Και σήμερα θα τα μάθουμε όλα. Θα πάμε από κοντά να δούμε πώς ζουν οι γκέισες. Αρηγάτα γκόζια μας. Η παρέα του Big in Japan με την Καλομήρα Ξεναγώ θα ταξιδέψει σε έναν αλλιώτικο κόσμο. Σε έναν κόσμο νοσταλγικό που σχεδόν αγγίζει τη θεατρική τελειότητα.
Σε αυτό τον κόσμο ζουν οι Γκέισες. Ένας κρίκος που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.